Γιατί αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ χθε το βράδυ, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σα. Πολύ καλησπέρα σα. Ε, πρέπει να είμαστε, μα το έχουν πει και το έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε αυτό το κοινικό. Ναι. Ωραία, να γίνουμε κοινικοί, αλλά πρέπει να, για να γίνουμε κοινικοί να ξέρουμε και τον τρόπο που θα Εκ, ε, Εκπροσωπείτε σήμερα στην εκπομπή, γιατί το ήθελα και αυτό το κομμάτι, τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και θέλω να ακούσω τη γνώμη σα. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά και ε, έχω την εντύπωση ότι δεν θα έχουμε και πολύ διαφορετικές απόψεις. Ε, πρώτον, η ομάδα ε, ξεπέρασε το ταβάνι της. Ε, θυμάστε, όλοι θυμόμαστε τι έγινε όταν πριν από 5-6 μήνες. Mm. Ε, όποιος ήθελε πέρναγε και ό,τι ήθελε έκανε. Η μεγάλη μου αγωνία για το χθεσινό παιχνίδι ήταν να τελειώσει όπως ακριβώς τελείωσε με αυτή την εικόνα να μην έχουμε παρατράγουδα γιατί η νέα ομάδα του ΠΑΟΚ εχθές το βράδυ ξεκίνησε να χτίζεται. Έχουμε κάνει reset. Έχω την εντύπωση ότι θα αξιολογηθούν, θα βαθμολογηθούν και θα δούμε έναν καλύτερο ΠΑΟΚ και πιο κοινικό ΠΑΟΚ. Αχα. Α, θέλω να πιστεύω ότι όλοι, εγώ είμαι 60 ετών, ε, α, οι φίλοι του ΠΑΟΚ που είναι πάνω από 40... Νομίζω ότι χθε το βράδυ ξαναέζησαν ε, το σουτ του, του παίχτη της Μακάμπη για το οποίο δήλωσε ο Άγγελος, ο Αναστασιάδης ότι χτύπησε στο τηλεγραφόξυλο και μπήκε μέσα στην ίδια αιστεία που δεχθήκαμε τον κολ. Ε, θα θυμούνται όλοι εγώ το είδα δύο-τρεις φορές πάλι το στόχ <laughs> να σουτάρει στη Σάλκε στο ίδιο τέρμα στο ίδιο Βγάλε, το, Πότε πέρα. το είδατε αυτό πάλι? Τώρα, Χθε το βράδυ, σήμερα? Ναι, πόσο ο μελοθάνατος λίγο πριν πεθάνει περνάει περνά ζωή μπροστά από τα μάτια του ναι. ε, αυτό το πράγμα εγώ έβλεπα ε, επίσης θυμάμαι ότι σε αυτή την αιστεία έχουν υπάρξει τερματοφύλακες που μετά την απόδοσή τους ή έκαναν μεγάλες μεταγραφές λέγε με Πασχαλάκης ή εκλήθησαν στην εθνική ομάδα λέγε με Τζόρβα και εν πάση περιπτώσει γιατί ε, από την φεδρή του πλευρά το εξετάζω το θέμα αλλά καμιά φορά, ξέρετε, εκεί που δεν το περιμένει, μπορεί να είναι και κάποια ουσία. Εγώ εύκολα χρηματοδοτώ την εξκαφή τη αιστεία αυτή και την αντικατάσταση <ΛΣ> με μια νέα αιστεία μετά από τέσσερα τρισάγια. Ε, πραγματικά είναι η σύμπτωση που επαναλαμβάνεται και. Εκείνη η αιστεία μπροστά στη θύρα, στις θύρες 7 και 8, λέτε. Στο απέναντι ναι, από ναι, την τέσσερα ναι. πέταλο. Ναι, okay. Όπω επίση, σας υπογράφω ότι αν τα απέναντι με τη Μίντιλαν εκτελούντο σε αυτή την αιστεία, θα είχαμε αποκλειστεί. Ε, είναι η καταραμένη αιστεία του ΠΑΟΚ. Έδωσα έδωσα ε, 6-4-5 περιστατικά, μπορώ να σας πω άλλα 15. Λοιπόν, μετά από αυτή την μεταφυσικής φύσεως παρέμβαση, που θα πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει να χάσει και κάτι, ε, εγώ θέλω να πω ότι εμφανέστατα η διαφορά των δύο ομάδων δεν ήταν αυτό που ακούγαμε και αυτό που είδαμε, εμφανέστατα. Ναι, αυτό. Ε, έχω την εντύπωση ότι το σκούφο ο Λουτσέσκου έπρεπε να τον φορέσει και στο βελοτρόμ ε, και εάν λίγο βοήθαγε ο σκούφος, ε, η πρόκριση του ΠΑΟΚ θα ήταν μια έτσι, πολύ λογική και αναμενόμενη διαδικασία. Ε, επίσης, να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και να υποκληθούμε σε αυτό τον γίγαντα που λέγεται Ματαντά, που βρήκε ο άνθρωπο να κάνει το παιχνίδι τη ζωή του εχθέ. Ναι, Εγώ θα τον παρακολουθήσω στη συνέχεια του δρόμου. Και πραγματικά θα εύχομαι και θα προσεύχομαι να δω μία 50% ανάλογη απόδοση. Ε, όπως επίσης να δώσουμε συγχαρητήρια στον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ απέδειξε ότι ε, όταν ξέρει και όταν θέλει μπορεί αυτό λοιπόν είναι για μένα η μεγαλύτερη παρακαταθήκη επάνω σε αυτό σε μια τούμπα που χοροπηδάει με 30.000 κόσμο δεν νομίζω ότι με 50-50 τα στραγάλια της τύχης γλιτώνει η ομάδα εκεί μέσα και ας σκεφτούν όλοι πάλι από την αρχή τι κακό μας έχουν κάνει τα 3-4-15 εκατό μπερδεμένα και μέσα και έξω από την Τούμπα. Άρα πρέπει και η ΠΑΕ, όπως εχθές απέδειξε, όταν θέλει μπορεί. Άρα επιτρέψτε μου, οτιδήποτε συμβεί από εδώ και πέρα στην Τούμπα, ε, θα είναι θέμα ε, ανεπάρκειας της ε, ΠΑΕ. Τελειώνουμε την ε, περίοδό μας όπως την τελειώσουμε. Ωκ, okay, ξέρουν αυτοί τι θα κάνουν, αλλά ειλικρινά εγώ σας λέω θα ήθελα να δω το σχεδιασμό που θα γίνει μετά τη λήξη τη σεζόν. Εγώ δύσκο... πιστεύω ότι ναι. μερικά πράγματα που φωνάζουν από πολύ μακριά θα διορθωθούν. πιο δύσκολη να... απόκριση που κάνει ο Ματαντά εχθέ, ποια είναι κατά την άποψή σα, Έχω εγώ μία γι' αυτό το λέω. Η πιο δύσκολη. Ε, λέτε εκούσια ή δύσκολη; ακούσια. Ε, δηλαδή, διότι... Εκούσια, Εκού... ακούσια ποια εννοείτε εσεί, Ακούσια εννοώ ότι όταν η μπάλα πάει επάνω σου. Όταν είσαι έτοιμος να σε τριπίσουν, ας πούμε, και μπαίνει ο Κρέσπο και χτυπάει μπάλα επάνω του. Όταν απλώνει το πόδι σου και η μπάλα βρίσκει το νύχι που δεν είχε κόψει εχθές και θα είναι και μεγάλο αυτούνου, και βγαίνει κόρνερ. <laughs> Αποκρούσει όμω, ε, για μένα η απόκρουση που πραγματικά είναι του τερματοφύλακα είναι ναι. στο σού του Μιτπίτσα. Α, εκεί στο τέλο λέτε. Εγώ λέω για το. το πιο, η πιο δύσκολη απόκρουση που κάνει είναι στο σού του Ζήφκοβιτ. Που πέφτει στη γωνία για την ηλικία του, τα κιλά του και την ένταση του μάτσα. εκείνη η απόκριση που κάνει γιατί έχει και πολύ κόσμο μπροστά του, είναι η, η, πιο, η, είναι η καλύτερη, νομίζω, και η πιο δύσκολη. Τι ε, σα πειράζουν τα κιλά του, κύριε δημοσιογράφε ε, Όχι, το λέω. Υπέρ του το λέω. Αυξάνει ε, όγκο. Είμαστε ναι, στην μέσα. ίδια κατηγορία άλλωστε. Ναι, εγώ είμαι υπέρ του. Όταν σημαίνω, άργησα, όταν σε κάποιες στιγμές έβλεπα το πρόσωπο του λέω δεν θα αντέξει μέχρι το 90 να, βγάζει, να βγάλει ακόμη 2-3 σουτ είναι σίγουρο Και μάλιστα πίστευα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού γιατί αυτό το εκνευριστικό στυλ της Μαρσέη να γυρνάνε πίσω συνεχώς την μπάλα Να σουτάρει από κάποια στιγμή και μετά να, να κάνει γεμίσματα αλαβόκολου ο Ματαντά και, και πασούλες έξω τη μεγάλη περιοχή λέω το λάθος θα γίνει αλλά ναι, έγινε. δεν έγινε είχα τον τελειά. Κάρολο εκεί, τον Λέμον Πάι να το καρφώσει. τον πουλήσατε στην Αμερική. Θα το έχανε. <laughs> για πείτε μου. Αυτό θα το είχαν πιο... προσέξτε, ναι, Εγώ ναι. λοιπόν. βγάζω ναι. από την κουβέντα τι ατομικέ ικανότητε και ή να σα το πω διαφορετικά. Πιστεύετε ότι ο Τσόλα, αν για τη φανέλα τη Μάλβε, θα το κάνει. Ο, oh, δεν υπήρχε περίπτωση και την κεφαλιά θα έβαζε και το άλλο σουτ που έκανε. Θα έβαζε, εννοείται κύριε Άρα, καθηγητή. Εννοείται. Τα πράγματα έχουν και εννοείται. με τα φυσική, ρε παιδί μου, ανάγνωση δεν κολλάει χημία. Το παλικάρι θέλει, δεν τον θεωρώ. Να, ναι, αλλά υπάρχει. με την ΑΕΚ μια χαρά το κάρβωσε Έτσι. Μπράβο. Άρα λοιπόν. Ε, εκείνο που εμείς στο τέλος της μέρας πρέπει να δούμε mm -hmm. Είναι ότι απέναντί μας Μέσα στην Τουμπάρα Θυμάστε σε πόσες ζούγκλες σας είχα πει γκρεμίστε τη πριν τρία χρόνια. Ναι, σαν, ναι, σαν, ναι, 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 Έτσι. Ε, σε αυτή την τουμπάρα λοιπόν έρχεται ο εξαιρετικός αυτός και συμπαθέστατος, ε, χαμογελαστός, έτσι, έγχρωμος, εντάξει, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλω να πω, ε, και κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Ναι. Εγώ, πραγματικά δεν έχω χρόνο, αλλά το έχω βάλει στα υπόψη να ψάξω να βρω ρε παιδί μου τι πότε ξανά έχει παίξει έτσι. Είναι, ήταν πολύ καλό και είναι πολύ καλό στα του Ματάντα. <Κι> τον χρησιμοποιεί όμω ο και... Σαμπάολη μόνο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Νομίζω και στα μάτια του κυπέλου στη Γαλλία. Στον πρωτάθλημα <Κι> παίζει <παιδιόντα> άλλο. Κύριε Κεθηγητά, πρέπει να κλείσουμε γιατί φτάσαμε <Κι> στη μία. Ε, πρέπει ε, να... Σα ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο ε, καλό Πάσχα με υγεία, ηρεμία, ξεκούραση, εκτόνωση και πολύ μ' αρέσει κύριε δημοσιογράφε που έρχεται πλέον, εγώ ακούω το Λίμπερο και ακούω πλέον ε, βαριές υπογραφές και μεγάλα ονόματα. Δεν έχω ανάγκη να πάω να ενημερωθώ από πουθενά αλλού. Και ήταν πραγματικά απολαυστικό ο κύριο Αυτιά όταν σα αποκάλεσε Παλικάράκι μου. Ναι, 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 τον λάτρεψα. Τον λάτρεψα. Εξαιρετικό. Γεια σα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πράγω. πολύ. Έτσι να συνεχίσετε. Σα ευχαριστώ πολύ. Και έτσι θα συνεχίσουμε.